Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε τις πιο ισχυρές Ελληνίδες εφοπλίστριες. Ναι, τις πιο ισχυρές γυναίκες στην ναυτιλία στην Ελλάδα. 4 στον αριθμό και ελπίζουμε να βλέπουμε κι άλλες κάθε χρόνο. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το βίντεο. Γιατί η γυναική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα θέματα που λατρεύω να μιλάω. Γενικά, με το θέμα γυναική επιχειρηματικότητα ξεκίνησα το content μου πριν περίπου 11 χρόνια. Πω, μια ολόκληρη ζωή. Φυσικά λοιπόν, η ναυτιλία που είναι ο νούμερο 1 κλάδος της ελληνικής οικονομίας δεν γίνεται να λείπει από ένα οικονομικό κανάλι, οπότε πιστεύω ότι αξίζει να μάθουμε κάποια πραγματάκια νέα για αυτόν τον κλάδο, συνδυάζοντας τις γυναίκες στην ναυτιλία και την ίδια την ναυτιλία. Ποιες λοιπόν είναι αυτές οι 4 κυρίες? Για πάμε να τις δούμε μία-μία αναλυτικά. Πόσα χρήματα έχουν, πόσα καράβια έχουν, τι γίνεται. Πριν προχωρήσουμε όμως, εννοείται να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, ανοίξτε το λογαριασμό σας από το link της περιγραφής αυτού του βίντεο και θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Αλλιώς θα βοηθήσετε πάρα πολύ το κανάλι μου και εμένα και πραγματικά σας ευχαριστώ. Αλλά παιδιά, ανοίξτε το λογαριασμό σας σήμερα. Είναι δωρεάν. Γιατί όχι? Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Ή ένα πλοίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βοηθάει πολύ με τον λογαριασμό του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα στη τέχνη της επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα. Δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν από τις 4 δεν είναι άλλη από την πρόεδρο της Ένωσης των Ελλήνων Εφοπλιστών, η Μελίνα Τραβλού. Η Μελίνα Τραβλού διευθύνει την Neptune Line Shipping, που ειδικεύεται στις μεταφορές οχημάτων μέσω θάλασσας εδώ και περίπου 40 χρόνια, αλλά και την Neptune Dry Management, που έχει πλοία ξηρού φορτίου. Η κυρία Τραβλού έχει αναπτύξει έντονο φιλανθρωπικό έργο μέσα από την Συνένωση, τον φιλανθρωπικό βραχείο της Ένωσης Εφοπλιστών, αλλά και μέσα από την Endeavor Greece. Είναι επίσης επίτιμη πρόξενος της Δανίας στον Πειραιά, ενώ παιδιά συμμετέχει σε πάρα πολλές ενώσεις ανά τον κόσμο που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία και το εμπόριο. Το 22 λοιπόν εκλέχθηκε και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όντας μάλιστα η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση. Μπράβο, ρε Σιμελίνα. Δίνοντας έτσι με τον τρόπο και την εργασία της ένα νέο μήνυμα για τη νέα γενιά εφοπλιστών και εφοπλιστριών. Τώρα, μέσα στις δράσεις της βρίσκεται συνεχώς η πρόθεση της ναυτιλίας σε νέους αλλά και μαθητές, αλλά και η συνεχής υπογράμμιση ότι η θάλασσα αποτελεί τον πιο φτηνό αλλά και οικολογικό τρόπο να μεταφέρουμε αγαθά σε όλο τον πλανήτη, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Τώρα, δεύτερη στη λίστα μας είναι μία ακόμη πρόεδρος, η πρόεδρος της ΕΛΜΕΠΑ, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ο λόγος για την κυρία Σεμίραμις Παλιού, ή Σεμίραμις με το εξωτικό όνομα, διευθύνει σήμερα την Diana Shipping, που αυτή τη στιγμή διαθέτει 40 φορτηγά πλοία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, αν θέλουμε, εννοείται ότι μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτή την εταιρεία εμείς, Ανέλαβε τα ενία της εταιρείας το 2019, σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς παιδιά η εταιρεία τότε προσπαθούσε να ανανεώσει τον στόλο της και να επιστρέψει στην κερδοφορία. Παράλληλα, η Σεμίραμις τα κατάφερε και τα δύο και πλέον βρίσκεται σε ισχυρή θέση και μπράβο της. Επίσης, τώρα μαζί με την αδερφή της Αλίκη έχουν αναπτύξει και αυτόνομη δραστηριότητα στον ίδιο χώρο της ναυτιλίας και συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση που κρατά πάνω από 1000 χρόνια. Ακραίο, 1000. What? Και πάμε τώρα στα πιο βαριά ονόματα της λίστας μας. Στο νούμερο 3 είναι η κυρία Αγγελική Φράγκου. Η Φράγκου προέρχεται από ναυτική οικογένεια, αν και ξεκίνησε παιδιά την καριέρα της στον τραπεζικό κλάδο. Βέβαια, το 1989 αγόρασε το πρώτο της πλοίο και σήμερα με την εταιρεία Navios διαχειρίζεται πάνω από 200 πλοία. Μάλιστα, η διαδρομή μέχρι να φτάσει στα χέρια της η Navios είναι και αυτή εντυπωσιακή. Η Φράγκου ξεκίνησε με την εταιρεία Francer, όπου έβαζε εκεί τα πρώτα της πλοία. Με τα κέρδη από αυτά τα πλοία αγόρασε μια δεύτερη εταιρεία, την International Shipping Enterprise. Μάλιστα, κατάφερε να την εισάγει στη secondary αγορά του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σε μια IPO που άξιζε περισσότερο από 200 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα, με αυτή τη ρευστότητα, κατάφερε να εξαγοράσει από την οικογένεια Δαβίδ την εταιρεία Navios, που πλέον είναι η ναυαρχίδα των επιχειρήσεών της. Η Αγγελική Φράγκου, παιδιά, θεωρείται ως μία από τις 10 πιο ισχυρές γυναίκες στον χώρο της ναυτιλίας, σύμφωνα με την Lloyds, ενώ συνέχεια παραγγέλνει και νέα πλοία για την εταιρεία της. Μπράβο, Αγγελική. Και φυσικά, τελευταία στη λίστα μας εδώ, αλλά πρώτη στη λίστα του Forbes με τους πιο πλούσιους Έλληνες, η Μαρία Αγγελικούση, με περιουσία πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ιδιοκτήτρια 3 εταιριών με 148 πλοία και 8.500 εργαζόμενους και εργαζόμενες. Μαρία,
Respect. Η Μαρία Αγγελικούση τώρα, παιδιά, σπούδασε γιατρός και μάλιστα εξάσκησε και το επάγγελμα για αρκετά χρόνια. Συμμετείχε μάλιστα σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Αφρική ως γιατρός και έτσι μετά από πολλές και πλούσιες εμπειρίες ανέλαβε και την ηγεσία του ομίλου Αγγελικούση. Ως τρίτης γενιάς καπετάνισσα, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον όμιλο στην κορυφή του κλάδου με δεξαμενόπλια, φορτηγά πλοία και γκαζάδικα, φέρνοντας όλο και περισσότερα πλοία στην Ελλάδα και στο ελληνικό νεολόγιο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, παιδιά, οι γυναίκες που είδαμε σήμερα είχαν κάποιες οικογενειακές βάσεις στην αυτή. Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, διαδέχτηκαν την προηγούμενη γενιά. Και αυτό, παιδιά, είναι ένα χαρακτηριστικό στον κλάδο. Γιατί μπορεί να μιλάμε για τεράστιες επιχειρήσεις με πολλά εκατομμύρια ευρώ τζίρους κάθε χρόνο, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις στην ναυτιλία είναι οικογενειακές. Και πηγαίνουν πρακτικά από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας νέο πλούτο αλλά και νέες προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία. Τώρα, αν θα ήταν καλύτερο να μην ήταν αυτές οι εταιρείες οικογενειακές, αλλά εισηγμένες, να τρέχουν από ανθρώπους του κλάδου που το έχουν σπουδάσει. Δεν το γνωρίζω, αλλά όπως μας έχουν αποδείξει και οι τέσσερις κυρίες τις οποίες είδαμε σήμερα, ούτως ή άλλως η ελληνική ναυτιλία μέχρι τώρα δεν τα πάει απλά καλά, τα πάει πολύ καλά. Σαφώς πάντα υπάρχει χώρος για εξέλιξη, αλλά πραγματικά, παιδιά, μπορεί να είναι ένας κλάδος που φαίνεται, και ας είμαστε ειλικρινείς, να είναι μακριά από την καθημερινότητά μας. Αλλά, παιδιά, υπάρχει ταυτόχρονα και τόσο πολύ μέσα στην καθημερινότητά μας. Από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε ή που τρώμε, μέχρι τα καύσιμα και τα ταξίδια μας, η ναυτιλία είναι πάντα εκεί. Γι' αυτό είναι ένα νευραλικό κομμάτι της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας και γι' αυτό πρέπει να μιλάμε για την ναυτιλία και να μαθαίνουμε. Και φυσικά, όταν υπάρχουν και γυναίκες ηγέτιδες να χαράσουν την επόμενη μέρα της ελληνικής ναυτιλίας. Τέλεια. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αν εμένα ερωτήσει ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο, αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.